Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 22 Απριλίου, και ήρθαμε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης για να συνομιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας, Σωτήρη Κατράνα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, επέλεξα το σημείο του τέρματος, διότι ήσουν ένα τερματοφύλακας, έτσι. Είναι ένα οικείο σημείο για μένα, ως τερματοφύλακας της ομάδας εδώ για χρόνια. Απλά αυτή τη στιγμή φαντάζει τόσο μακρινό. Αν το συνδέσουμε και με την αποχή που έχουμε την προπονητική πλέον, φαίνεται σαν να έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Σωτήρη, πρώτον, η απόφαση που βγήκε ώστε να μην διεξαχθεί το υπόλοιπο του πρωταθλήματος και ουσιαστικά η φετινή σεζόν να θεωρηθεί ως μη γενόμενη. Είναι σωστή κατά τη δική σου γνώμη? Δεν μπορώ να το εξετάσω απόλυτα αν είναι σωστή ή όχι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που ασχολούνται και αυτοί που αποφασίσανε έχουν γνώμονα το σωστό του ποδοσφαίρου και τη δημόσια υγεία και το κάνανε με κριτήρια πιο αξιολογικά από τα δικά μου. Εγώ από την προσωπική μου πλευρά είμαι λίγο στεναχωρημένος που έληξε έτσι όπως έληξε, διότι ακούγοντας χθες τα νέα μέτρα και την προοπτική που υπάρχει από τις αρχές του επόμενου μήνα να επανέλθουν αρκετές δραστηριότητες, θα μπορούσαμε, δεδομένης της ατομικής άθλησης που ήδη υπάρχει, να κάνουμε μία επανένταξη ομαδική τον επόμενο μήνα και να τελειώσουμε έστω οι 3-4 αγωνιστικές του πρώτου γύρου στη δικιά μας ένωση, για να βγει περισσότερο ο ψυχολογικός τομέας των παικτών κερδισμένος και να υπάρξει μια δυναμική για την επόμενη χρονιά. Κλείνοντας στην ουσία έτσι τη χρονιά, δηλαδή στην αναμονή και ξαφνικά στο τελείωμα, δημιουργεί μια έλλειψη δυναμικής για πολλούς ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Στερεί από πάρα πολλά παιδιά το κίνητρο και τη διάθεση να μπουν την επόμενη χρονιά με την ίδια διάθεση που ήταν τόσα χρόνια στο γήπεδο. Τουλάχιστον, Σωτήρη, πρέπει να αρχίσουν οι προπονήσεις, να ανοίξουν οι ακαδημίες. Αυτό το πράγμα είναι το επόμενο που θα σας έλεγα και χωρίς να με ρωτήσετε, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, αλλά αυτή η περίοδος πραγματικά τον τελευταίο μήνα είναι η πιο δύσκολη. Συνεχίσαμε την ατομική άθληση με τα παιδιά, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον και να προπονήσουμε περισσότερο ψυχικούς παράγοντες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά τώρα, με δεδομένο ότι ο καιρός βελτιώνεται και ότι όλες οι δραστηριότητες επιστρέφουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον αθλητή να επιστρέψει στην κανονική του ζωή και να μην μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα βγει κάποια ανακοίνωση και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις προπονήσεις και να δουλέψουμε 2 μήνες με την ομάδα περισσότερο, όχι σαν να υπάρχει πρωτάθλημα, περισσότερο να έρθουν πιο κοντά οι παίχτες και να ξαναβρούν το κίνητρο, την ψυχολογία τους, την ψυχική τους ηρεμία και να δημιουργηθεί μια δυναμική για την επόμενη χρονιά. Σωτήρη, μιλάς με τους παίκτες και με τους γονείς των παιδιών της Ακαδημίας. Τι εισπράττεις, τι σου λένε οι γονείς των παιδιών και οι παίκτες? Θέλουν να αρχίσουν οι προπονήσεις? Το ότι πάντα θέλανε, αυτό ήταν δεδομένο. Απλά στην αρχή είχαν πιστεί ότι έπρεπε να κάνουν κάποια υπομονή για να επιστρέψουν με ασφάλεια. Δυστυχώς πλέον δεν εμπίθονται ούτε από τις ανακοινώσεις ούτε από το πλάνο που προωθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τον αθλητισμό. Όλοι περιμένουν να δουν το OK για να μπουν μέσα στο γήπεδο να παίξουν. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον ούτε αν υπάρχει κίνδυνος, ούτε αν έχει περάσει η πανδημία, ούτε αν έχουν εξασφαλιστεί οι συνθήκες. Ανυπομονούν όλοι γιατί πλέον αρχίζουν να φαίνονται στην καθημερινότητά τους οι επιπτώσεις της έλλειψης του αθλητισμού στα παιδιά τους. Σωτήρη, εσένα σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο, η καθημερινή επαφή με τους παίκτες, με την προπόνηση στο γήπεδο? Το ποδόσφαιρο για έναν άνθρωπο που ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία και το έχει συνδυάσει με την επαγγελματική του πορεία, είναι τρόπο ζωής. Είναι μια καθημερινή ανάγκη η οποία ή σε γεμίζει και αισθάνεσαι ολοκληρωμένος ή κάθε μέρα γίνεται μεγαλύτερη. Όλο αυτό το τελευταίο διάστημα όντως μου λείπει πάρα πολύ. Η καθημερινή τριβή με τους ποδοσφαιριστές και το γήπεδο είναι αυτό που μου λείπει περισσότερο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν το έχω εγκαταλείψει όλο αυτό το διάστημα και διαδικτυακά προσπαθώ να παρακολουθώ πολλά σεμινάρια και προπονήσεις άλλων ομάδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερες κατηγορίες, παρακολουθώ και προσπαθώ να εξελιχθώ, και αξιολόγηση της φετινής χρονιάς βλέποντας αγώνες και
πιο συγκεκριμένα πράγματα που ετοιμάζω για την επόμενη χρονιά, αλλά αυτό που σου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και σε γεμίζει σαν άνθρωπο είναι το χόρτο. Και αυτό λείπει, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπετε, είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί σου προπονητές, Σωτήρη, οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο, από το χώρο του αθλητισμού. Και όλο αυτό το διάστημα δεν εργάζονται. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από το ότι άλλαξε η κοινωνία γενικώς από την πανδημία, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, άλλαξε η ζωή μας γενικότερα. Έχει αλλάξει και η ζωή κάποιων ανθρώπων και περισσότερο των προπονητών που καλώς ή κακώς παιδιά που έχουν επιλέξει να υπηρετήσουν αυτό το σπορ από το πόστο του προπονητή και ήταν η αποκλειστική τους απασχόληση, έτυχε να μην εργάζονται για κάποιο διάστημα και δεν είχαν ομάδα. Και όλο αυτό άφησε τους προπονητές όλο αυτό το διάστημα χωρίς εργασία, και επειδή δεν υπήρξε και κάποια πρόνοια για τους προπονητές που δεν είχαν συμβάσει τη δεδομένη στιγμή από το κράτος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήρθε σε μια ανατροπή η ζωή τους. Δηλαδή, πέρα από το ότι δημιουργείς πρόβλημα ότι δεν βρίσκονται μέσα στο γήπεδο οι ομάδες και δεν δουλεύουν καθημερινά οι προπονητές, δημιουργείς πρόβλημα και στους ανθρώπους για το πώς θα είναι η επόμενη μέρα στη ζωή τους μέσα από όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια καλύτερη πρόνοια για όλους αυτούς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, γιατί πραγματικά θα καταλάβουμε πιο μετά τι ακριβώς προσέφεραν αυτοί τόσα χρόνια μέσα στο γήπεδο, στις ακαδημίες, στα παιδιά, στον τρόπο ζωής, στην διέξοδο που δίναν στην κοινωνία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μια διέξοδο στην κοινωνία, σαν προπονητές. Η επόμενη μέρα στον αθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης. Έχει γίνει ο προγραμματισμός, έχετε ξεκινήσει τον προγραμματισμό για την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Εμείς χθες είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ασλανίδη, και τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Μπέτο, τον κύριο Νικολάου, και τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μανώλη Καπύρη. Uh-huh. Αποφασίσαμε να περιμένουμε την ανακοίνωση της επανέναρξης των προπονήσεων, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το επόμενο δίμηνο, να δουλέψει η ομάδα τη φετινή χρονιά σε κάποια κομμάτια και να κλείσει χρονιά με διαφορετικό τρόπο από ότι επειδή σταμάτησε το πρωτάθλημα, σταματάμε και τις προπονήσεις. Είναι στη φιλοσοφία μας ότι η ομάδα δεν είναι το πρωτάθλημα και η βαθμολογική θέση. Είναι ένα σύνολο ατόμων με κοινό σκοπό και κοινή φιλοσοφία και προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε και αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οπότε στη χθεσινή συνάντηση εννοείται ότι αρχίσαμε να σχεδιάζουμε την επόμενη χρονιά. Άρα, ο Σωτήρης Κατράνας παραμένει στο τιμόνι της Βουλιαγμένης και την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Ναι. Παραμένω στο τιμόνι της ομάδας για δεύτερη χρονιά στην αντρική ομάδα και για έβδομη χρονιά σε πάγκο της ομάδας, συνυπολογιζόμενων και των υποδομών στους οποίους δούλεψα στην αρχή. Με τεχνικό διευθυντή τον Μανώλη Καπύρη. Mm-hmm. Και έχει αναλάβει ο κύριος Καπύρης από τη διοίκηση την εντολή να πλησιώσει το προπονητικό team και με άλλους συνεργάτες και να εμπλουτίσουμε και το ήδη πάρα πολύ καλό υλικό των προπονητών στις ακαδημίες και να ανέβουμε ένα ακόμη επίπεδο την επόμενη χρονιά σε πράγματα που ήδη είχαμε σχεδιάσει από προηγούμενα χρόνια. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό, όσο μας το επιτρέψει ο κορονοϊός, θα προσπαθήσουμε να είναι ακόμα μια πιο καλή χρονιά η επόμενη για μας. Άρα στόχος θα είναι μια καλύτερη πορεία. Στόχος της ομάδας, όπως και φέτος, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την αντρική ομάδα και που ο κύριος Καπύρης ανέλαβε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος είναι πολύ κομβικός για μια αεραστεχνική ομάδα όπως λειτουργεί η δικιά μας, στόχος δεν είναι μια καλή πορεία, απλά δεν παίζουμε για να παίζουμε. Σίγουρα θέλουμε τη διάκριση, απλά δεν μπορούμε να βάλουμε τη διάκριση σε ένα αεραστεχνικό σωματείο σαν αυτοσκοπό. Διότι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά για κάποιο διάστημα, δεν μπορούν όλοι οι ποδοσφαιριστές να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις και φέρνει μια αρνητικότητα στην ομάδα, η οποία στερεί τη χαρά του ποδοσφαίρου και του αεραστεχνικού. Εμείς έχουμε σαν στόχο τη διάκριση και θέλουμε να πάει καλά η ομάδα τα επόμενα χρόνια και να αναρριχθεί και να φτάσει εκεί που της αξίζει, γιατί η Βουλιαγμένη, όπως γνωρίζετε, είναι μια ιστορική ομάδα και επειδή υπάρχουν οι προδιαγραφές, θέλουμε να διακριθούμε. Όμως, βάζοντας ως αυτό σκοπό την άνοδο ή την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, χάνουμε σε άλλους τομείς. Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε καλά, να υποστηρίξουμε το τακτικό πλάνο και το αγωνιστικό στυλ που προσπαθούμε να καθιερώσουμε τα τελευταία χρόνια, να είμαστε μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα που θα παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο όσο μπορεί να παίξει στο ερασιτεχνικό με παιδιά δικά της
Και γιατί μέσα από αυτό το πλάνο, αν το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε και το πετύχουμε, να έρθει και η διάκριση. Αυτό είναι ο στόχος. Όσον αφορά το ρόστερ, θα παραμείνει το υπάρχον ρόστερ, θα γίνουν επιπλέον προσθήκες, υπάρχουν στα πλάνα σας να γίνουν επιπλέον προσθήκες? Σε αυτό το σημείο είμαστε στην καθημερινή επαφή με τον κύριο Καπύρη, όπως και πέρυσι. Φτιάξαμε ένα ρόστερ πέρυσι πολύ ανανεωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα γίνει αξιολόγηση του ρόστερ πολύ προσεκτικά. Ξέρουμε βέβαια τι έχουμε στα χέρια μας και εγώ και ο κύριος Μανώλης και η διοίκηση. Απλά όσο περνάει ο καιρός, μέσα και από τις προπονήσεις που θέλουμε να κάνουμε το επόμενο δίμηνο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και κάποια άλλα παιδιά που βρίσκονται σε άλλες ομάδες και να κάνουμε 2-3 προσθήκες διατηρώντας τον περσινό κορμό και πάντα με προτεραιότητα παιδιά που έχουν έρθει από τις ακαδημίες και φέτος πήραν πολύ χρόνο συμμετοχής, να έχουμε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό σύνολο την επόμενη χρονιά. Σωτήρη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό σου εδώ στη Βουλιαγμένη? Γενικά, από την πρώτη μέρα που έχω έρθει εδώ, τα 13 χρόνια που βρίσκομαι στο Σύλλογο, δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα εμπόδιο σε όποιο πόστο και αν δούλεψε στην ομάδα. Όλοι με υποστηρίξαν και όλοι προσπαθήσαν να με βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Τους ευχαριστώ όλους όσους βρήκα στον δρόμο μου στο Ναό Βουλιαγμένης, με έχουν βοηθήσει όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή συνεργάζομαι και είμαι πιο κοντά με 4 άτομα τα οποία είναι πολύ κομβικά και με πιστεύουν περισσότερο από όσο πιστεύω εγώ στον εαυτό μου, δηλαδή τον κύριο Μανώλη Καπύρη, τον τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο της ομάδας, τον Γιάννη Ασαλανίδη, και τους δύο αντιπροέδρους, τον κύριο Κώστα Μπέντα και τον κύριο Μανώλη Νικολάου. Αυτοί οι 4 άνθρωποι πραγματικά κάθε μέρα μου δίνουν την όθηση να ασχοληθώ περισσότερο με την ομάδα και να προσπαθήσω περισσότερο να ανεβώ κι εγώ επίπεδο για να ανέβει και η ομάδα μαζί μου. Ωραία. Σωτήρη, κλείνοντας, θέλω και πάλι έτσι το μήνυμά σου, το μήνυμα του προπονητή Βουλιαγμένη Σωτήρη Κατράνα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής, το κομμάτι που υπηρετείς. Θέλω να τους δώσω όλους, να συνιστήσω υπομονή. Τώρα έρχονται άγιες μέρες να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να περάσουμε καλά με τις οικογένειές μας και να μην φέρνουν στο μυαλό τους όταν ακούν ποδόσφαιρο απογοήτευση για την αδράνεια που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα. Όλο αυτό να μας πεισμώσει και να προσπαθήσουμε όλοι το ποδόσφαιρο της Νοτιοανατολικής Αττικής την επόμενη χρονιά να βγει πιο δυνατό μέσα από αυτό όσο μπορούμε. Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όποτε ξεκινήσουν οι προπονήσεις, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Ελπίζω την επόμενη φορά να μπορούμε να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους και για κάποιο παιχνίδι, για κάποιο μετά από κάποια προπόνηση και όχι να μιλάμε θεωρητικά όπως έχουμε συνηθίσει φέτος. Για έναν προπονητή αυτό είναι λίγο οξύμορο, αλλά τι να κάνουμε, προσαρμοζόμαστε. Βλέπεις, είναι η δεύτερη συνέντευξη που δεν έχουμε αναφερθεί σε αγωνιστικό. Το σκέφτηκα πριν μου κάνετε την πρόταση να μιλήσω και όντως δεν αισθάνομαι καλά να μιλάω απλά για να μιλάω χωρίς να υπάρχει αγωνιστική δράση. Αλλά με τιμάτε με το ενδιαφέρον σας και δεν θέλω να φανώ. Ωραία. Βγάλαμε και την είδηση ότι συνεχίζεις και στο τιμόνι της Βουλιαγμένης και την καινούρια περίοδο. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.